Υπεγράφει στο Δημαρχείο Κισάμου η προγραμματική σύμβαση για το έργο αποπεράτωσης κλειστού γυμναστηρίου μεταξύ του Υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού Λευτέρη Αυγενάκη, του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και του Δημαρχού Κισάμου Γιώργου Μιλωνάκη, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εκκίνηση ενός μεγάλου αθλητικού κέντρου στην Κίσαμο. Με την υπογραφή της σύμβασης δρομολογείται η ολοκλήρωση ενός έργου που παρέμενε ημιτελές από την περίοδο του Καποδιστριακού Δήμου Κισάμου και έκτοτε αποτελούσε βασικό στόχο του Δήμου και των κατοίκων. Ένα έργο που από το 2002 έχει σχεδιαστεί, είχε βαλτώσει μετά τα πρώτα θεμέλια που είχαν πέσει το 2007-2008, για 14-15 χρόνια από τη μέρα που πέσαν τα μπετά, και είχαν ξοδευτεί τα χρήματα που υπήρχαν, δεν υπήρχε καμιά αισιοδοξία ότι μπορεί να προχωρήσει. Για το συγκεκριμένο έργο υπήρξε από τον προηγούμενο χρόνο μια ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Κισάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την επικυρωποίηση των απαιτούμενων μελετών και στη συνέχεια τον περασμένο Ιούνιο υπευλήθη το σχετικό τεχνικό δελτίο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αποδεικνύουμε σήμερα ότι με τη διεκδίκηση του Δήμου από το Υπουργείο Πολιτισμού, εμείς είχαμε πει πριν από ένα χρόνο ότι υιοθετούμε το Δήμο Κισάμου γιατί δεν έχει την επάρχεια για να κάνει τα έργα, και οι υπηρεσίες μας όλες, οι τεχνικές, από τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Νίκο τον Καλογερή, και τις τεχνικές υπηρεσίες προετοίμασαν το έργο και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ξεκινούμε για την δημοπράτησή του. Ένας επιτυχημένος σχεδιασμός έχει πάντα πολλούς πατέρες. Να δεν υπάρξει συνεργασία, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει καλά. Και εμείς από εδώ και πέρα έχουμε την ευθύνη της δημοπράτησης και της υλοποίησής του μέχρι τέλους. Ελπίζω με τις υπηρεσίες μας να τα πάμε καλά και να το έχουμε σύντομα τελειωμένο, το χαιρόμαστε όλοι. Οι εργασίες εξκαφών και θεμελίωσης είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Η κατασκευή θα αποτελείται από τον κύριο χώρο του κλειστού γηπέδου, από χώρους κερκίδων, χώρους μικρού γυμναστηρίου, χώρους αποδυτηρίων, μηχανοστάσιο και γραφεία. Σήμερα εδώ να υπογράφουμε την προγραμματική σύμβαση και να προγραμματίζουμε και την δημοπράτηση του έργου σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι τα λεφτά είναι δεσμευμένα για αυτό το σκοπό, ύψους 2.100.000 ευρώ. Βέβαια θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συναδέλφους του νομού, διότι χωρίς τη δικιά του συμβολή και συμβουλή σε πολλά ζητήματα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ πέρα. Ένα έργο που είχε, όπως ακούσαμε τον Δήμαρχο, βαλτώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίρνει ξανά ζωή για να πάρει η Κίσαμος ένα κλειστό γυμναστήριο που της αξίζει, στη συνέχεια των άλλων ενεργειών που έχουν γίνει για το σχολείο, το σχολικό συγκρότημα των λυκείων, τα οποία είχαν πληγεί από το σεισμό. Χαρακτήρια λοιπόν σε όσους ενεπλάκησαν. Και εύχομαι, ευχήθηκα ήδη στον Δήμαρχο πριν από λίγο, σύντομα να είμαστε καλά, να παρευρεθούμε και στα εγγένεια του ίδιου του γυμναστηρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.100.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2021 με φορέα χρηματοδότηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.